Ο Πρωθυπουργός δείχνει, κυρία Παναγιωτακοπούλου, να έχει καταλάβει προφανώς στο πλαίσιο της αυτοκριτικής τι δεν πήγε καλά, έτσι προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις και από την χθεσινή του στάση στην συνέντευξη. Είπε όμως πως αυτό που είναι δίλημα για την εθνική κάλπη είναι ποιοι θα μας κυβερνήσουν και με ποιο σχέδιο. Ναι, αν και νομίζουμε εμείς ότι δεν είναι αυτό το δίλημα για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εσείς τι νομίζετε ότι... Γιατί την επόμενη μέρα προφανώς θα έχουμε μια κυβέρνηση. Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και από αυτό, αν και εμείς δεν παίρνουμε ως βασικό κριτήριο τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζουμε ότι αυτό που κρίνεται είναι ποιος θα είναι απέναντι από αυτή την κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα. Ναι. Και για να μην μπούμε, αν θέλετε, να μην μιλήσουμε με λεπτομέρειες, και ο λαός μας ξέρει ότι είναι εδώ και παραμένουν τα μνημόνια που δεν τελείωσαν. Επειδή ο κύριος Τσίπρας επαναλαμβάνει συνεχώς ότι ολοκληρώθηκαν τέλος πάντων και τώρα έχουμε βγει σε ξέφοντο, τα μνημόνια είναι εδώ, παραμένουν. Mm-hmm. Παραμένουν σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι. Παραμένουν σε ισχύ οι δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους, θυμίζω, δανειστές, όπως τους αποκαλούμε. Αυτές τις δεσμεύσεις ήρθε να θυμίσει η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν και όσες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και σε όλα αυτά βεβαίως θα έρθουν να προσθεθούν οι νέες απαιτήσεις που θα έχει το κεφάλαιο, προκειμένου, αν θέλετε, χωρίς προβλήματα να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξης. Και αυτό, επειδή ο κόσμος βεβαίως πολλές φορές το ακούει αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι θετικό, αυτό βεβαίως έχει να πατήσει πάνω στη μεγαλύτερη ακόμα εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες για εργασιακό μεσαίωνα, για εφταήμερη εργασία, είναι, ξέρετε, όλα αυτά που είναι βεβαίως απαιτήσεις, πολλά από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ορισμένους κλάδους, είναι αυτά που διαβάζουμε στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς για αυτά και ειδικά για τα αντεργατικά, και μάλιστα κοίταγα όπως κάθε μέρα πρέπει να κοιτάμε όλες τις εφημερίδες βεβαίως και το ριζοσπάστη, έχετε επιλέξει σήμερα στο ριζοσπάστη ένα κεντρικό θέμα, αυτό το κομμάτι του εργατικού ή του αντεργατικού πλαισίου, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, να το προσεγγίσει κανείς, και μιλάτε επί της ουσίας για μια κάλπικη αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα μιλάτε για αντεργατικούς οδοστρωτήρες. Ναι. Προφανώς έχετε, η αφορμή είναι από όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Μα να σας πω κάτι, ποιος δεν ξέρει ότι σε αυτή τη χώρα αυτός ο αντεργαστικός μεσαίωνας που σήμερα ζούμε διαμορφώθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, και αυτόν τον αντεργατικό, αν θέλετε, μεσαίωνα ήρθε να διατηρήσει και να ενισχύσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όλος ο καυγάς που γίνεται γύρω από την εφταήμερη εργασία, όχι μόνο γιατί αφορά αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγα πριν ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της, αλλά γιατί και αν θέλετε, η ίδια η κυβέρνηση που κάθε τρεις και λίγο μας λέει ότι έχει υπογράψει την συλλογική συμβάση εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου έχει βάλει την υπογραφή της σε δύο τέτοιες συμβάσεις που προβλέπουν 7ήμερη, 9ήμερη, ακόμα και 11 μέρες συνεχόμενη εργασία. Και μιλάω για τον κλάδο του τουρισμού, και ποιος δεν ξέρει ότι αυτές τις μέρες και το επόμενο διάστημα στα νησιά και σε όλη τη χώρα υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ρή. Ο κλάδος του τουρισμού είναι ίσως τον αναφέρετε προφανώς, γιατί είναι και από τους πιο σκληρούς κλάδους. Βεβαίως. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αυθαιρεσία του εργοδότη. Προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αντίστοιχη τέτοια σύμβαση έχει υλοποιηθεί και στην Τρένοσέ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλος αυτός ο καυγάς όχι απλά είναι κάλπικος και αποπροσανατολιστικός, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει κριτήριο για την πλειοψηφία των εργαζομένων, που πρέπει τώρα να τους γυρίσει την πλάτη και να πάρει θέση την επόμενη μέρα, δυναμώνοντας, εμείς λέμε, τη δύναμή του, και αυτή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί τα δύσκολα είναι εδώ και θα παραμείνουν και πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, κύριε Μπαλτατζή. Γιατί το κριτήριο δεν είναι ποιος θα είναι κυβέρνηση. Βεβαίως, θα υπάρχει μια κυβέρνηση και αυτή θα έχει συγκεκριμένη αντιλαϊκή ατζέντα. Αυτή είναι παρά πάνω στο τραπέζι. Παρά τα αυτά, θα υπάρχει πάντα και σταθερά το ερώτημα προς σε εσάς, στα στελέχη και, και στους βουλευτές και στους υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ, ότι εσείς τα λέτε, όμως αυτά για κάποιον λόγο
δεν περνάνε έτσι όπως θα έπρεπε να περάσουν με τις συνθήκες που περιγράφεται στον ελληνικό λαό. Καλά, δεν είναι και εύκολο πράγμα κάποιος να πάει... Όχι, αλλά να σας πω κάτι, μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας των πολιτών, έχω την αίσθηση ότι το πέρασμα των θέσεών σας θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο. Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω και για τα 10 προηγούμενα χρόνια, μπορώ να σας πω και για τα πιο πρόσφατα, τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εδώ μιλάμε για ένα ολοκληρωτικό σάρωμα. Σε κόσμο αριστερό, προοδευτικό, σε κόσμο που τα προηγούμενα χρόνια βγήκε στους δρόμους, αντέδρασε, εναντιώθηκε σε μνημόνια, εναντιώθηκε σε επεμβάσεις, σε πολέμους. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, αυτό τον κόσμο λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν τον αγνό κόσμο τον έστειλε σπίτι του, κυρία Μπαλταζή. Δικαίωσε τα μνημόνια, δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωσε το ΝΑΤΟ. Και τον έστειλε σπίτι του πολιτικά, λέτε. Ορίστε. Τον έστειλε σπίτι του πολιτικά, λέτε. Πολιτικά και κυριολεκτικά. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος, μα να σας πω κάτι, όταν βγαίνει μισό ο ίδιος ο πρωθυπουργός και λέει ότι κάναμε σωστά που υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο και τα συμπληρώναμε εμείς και διατηρήσαμε όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν ψήφισε μόνο ένα τρίτο, εφάρμοσε και δύο προηγούμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, κάναμε σωστά, επιλέξαμε το σωστό. Αυτό δεν είναι μόνο προσβολή σε όλο αυτόν τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους τα προηγούμενα χρόνια και ήταν πολύς αυτός ο κόσμος. Ήταν και ένα, αν θέλετε, μια κατραπακιά ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι. Μάθε να ζεις λοιπόν με αυτό, με αυτές τις συνέπειες, αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Κοίτα να δεις πώς εσύ θα τη γλιτώσεις καλύτερα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η καλύτερη υπηρεσία που μπορούσε να προσφέρει αυτό το κόμμα. Με αριστερό βεβαίως περιτύλιγμα σε αυτό το σύστημα, στην προσπάθειά του, αν θέλετε, και εδώ βρίσκεται και η ευθύνη του, σε αυτό που εκτιμάμε εμείς ότι συντελέστηκε και είναι πολύ μεγάλη συντηρητικοποίηση ενός κόσμου. Μισό λεπτό όμως. Αυτόν λοιπόν, από αυτόν τον κόσμο, ας δούμε την αναφορά στον αριστερό κόσμο που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει πάντα το ερώτημα γιατί αυτός ο αριστερός κόσμος που πολιτικά έχει βρεθεί στο σπίτι του, που πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει και να ψηφίσουν, θέλω να σας πω. Ναι. Γιατί και υπάρχει και κίνδυνος να μην ξαναπάνε. Και υπάρχει και κίνδυνος να μην ξαναπάνε. Γιατί λοιπόν, εσείς πρέπει να το δείτε αυτό. Έχω την αίσθηση ευθέως αφορά εσάς, εννοώ το κουκουέ. Ότι γιατί δεν τον πείθετε να έρθει σε εσάς. Να σας πω, καταρχήν εμείς δεν υποτιμάμε τις δικές μας αδυναμίες σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το πώς απευθυνόμαστε και τα λοιπά σε έναν κόσμο, αλλά από την άλλη, ξέρετε, δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Εξαρτώνται και από τις γενικότερες συνθήκες που υπάρχουν. Προφανώς, συνυπολογίζονται αυτά. Και σας λέω, λοιπόν, από την ίδια την κατάσταση που βρίσκεται το ίδιο το κίνημα, παρά τις προσπάθειες να υπάρχουν εστίες αντίστασης, να υπάρχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, να μην κάνεις πίσω, να μην χαμηλώσουν κι άλλο οι απαιτήσεις του λαού μας. Γιατί εδώ πρέπει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα. Τα προηγούμενα χρόνια, σας θυμίζω, για να μην γίνουμε γενιά των 700 ευρώ, γίναμε γενιά των 300. Για να μην φτάσουμε να ζούμε με ένα μισθό μια οικογένεια, τώρα ζούμε με μισό μισθό μια οικογένεια και δύο μαζί με τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Για να μην μας κόψουν τις συντάξεις, φτάσαμε σήμερα οι νέοι συνταξιούχοι να παίρνουν πολύ μικρότερες συντάξεις και η δική μου γενιά και οι επόμενες να μην ξέρουν αν ποτέ θα πάρουν σύνταξη. Θέλω να πω ότι έχουν χαμηλώσει τόσο οι απαιτήσεις. Και εδώ λοιπόν, βεβαίως, εμείς κάνουμε σοβαρή προσπάθεια ο κόσμος αυτός να μην ξεγράψει όλα αυτά που έχασε. Και το πιο σημαντικό, να βάλει στο επίκεντρο σύγχρονες ανάγκες που μπορεί σήμερα να ικανοποιήσει. Μάλιστα. Γιατί, κυρία Μπαλτατζή, εμείς είμαστε οι μόνοι σήμερα που λέμε ότι υπάρχει σχέδιο, και αυτό το σχέδιο το έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λαός μας όχι απλά να καταφέρει να επιβιώσει, αλλά να ζήσει καλύτερα, ικανοποιώντας πραγματικά σύγχρονες ανάγκες, δηλαδή να πάρει αυτά που μπορεί να έχει σε μια χώρα που δεν είναι ψωροκόστενα. Οι ίδιοι λένε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες, αναπτυξιακές, παραγωγικές, θα λέγαμε εμείς, μόνο που αυτές, στα πλαίσια μιας άλλης εξουσίας και κοινωνίας, μπορούν πραγματικά να αξιοποιηθούν για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Είμαι πολύ περίεργη να δω λοιπόν πώς θα πάνε οι Έλληνες πολίτες αυτή τη φορά στις εθνικές εκλογές, λοιπόν, που υποτίθεται δεν έχει λοιπόν, πιο χαλαρή, λέμε... δεν έχει χαλαρή χαλαρότητα η ψήφος λοιπόν, αυτή. Εμείς λοιπόν τους λέμε με κριτήριο τη ζωή τους, η ψήφος τους, να έρθει λοιπόν εκεί που θα δυναμώσει τους ίδιους, τη δύναμή τους την επόμενη μέρα. Και η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η ψήφος που μετράει την επόμενη μέρα και να το σκεφτούν.